γλώσσα ζωγραφίζοντας σιωπές. Στην αρχή, όλες αυτές τις σιωπές που από παιδί μαζεύα μέσα μου, φτιαγμένες από όνειρα και αθωότητα. Ύστερα κάποιος με έμαθε να δίνω σχήμα στον κόσμο γύρω μου. Κι έτσι έμαθα να διαβάζω τις σιωπές στα πρόσωπα των άλλων. Στη διαδρομή έχασα τον προορισμό μου, ξοδεύοντας τόξα σε λάθος στόχους. Αλλά η τέχνη με βρήκε ξανά και εγώ βρήκα την αλήθεια μου, εκφράζοντας την ψυχή μου. Τα πορτρέτα είναι πάντα μια πρόκληση να αναδημιουργήσεις αυτό που βλέπεις μέσα από τα δικά σου μάτια. Αλλά νομίζω πια πως η εξέλιξη ενός καλλιτέχνη είναι η έκφραση των δικών του σκέψεων. Η δημιουργία του δικού του κόσμου. Τώρα ξέρω πως το να κάνεις τέχνη σημαίνει να δουλεύεις μαζί με την αβεβαιότητα. Δεν ξέρεις ποτέ τίποτα για αυτό που ξεκινάς. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Μόνο αμφιβολία. Ο καλλιτέχνης λέει, γιατί αυτή είναι η ζωή. Ή μήπως όχι. Ύστερα ξεκινά τη δουλειά για να το εκφράσει. Δεν έχει σημασία αν ξεκινάς με ένα μολύβι και ένα χαρτί, με κύκνους και ουράνια τόξα και ξένα βλέμματα που θες να ξαναφτιάξεις. Σημασία έχει πόσο μακριά φτάνεις για να βρεις τον δρόμο σου, να εκθέσεις την αλήθεια σου και να γίνεις αυτό που είσαι. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που ζωγράφιζα ουράνια τόξα και κύκνους. Όλα άλλαξαν. Είναι πως όχι.